Γιορτάζουμε σήμερα, αγαπητοί χριστιανοί, το μεγάλο γεγονός της βαπτίσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού στον Ιορδάνη ποταμό από τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Η βάπτιση του Χριστού είναι η αφετηρία του κοσμοϊστορικού και κοσμοσωτήριου έργου Του. Από την βάπτιση αρχίζει το λυτρωτικό του κήρυγμα με το οποίο κάλεσε τους ανθρώπους προς σωτηρία. Ο Απόστολος Παύλος γράφει προς τον μαθητή του Τίτο, επίσκοπο Κρήτης. «Επεφάνει η χάρις του Θεού, η σωτήριος πάσιν ανθρώπης». Και η αρχή της χάριτος του Θεού, που καλούσε τους ανθρώπους σε σωτηρία, σημειώνεται δια της βαπτίσεως στον Ιορδάνη ποταμό. Ο Χριστός δεν βαπτίστηκε επειδή είχε ανάγκη καθάρσεως, αφού ως τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος δεν είχε διαπράξει καμιά αμαρτία. Το μέγα μυστήριο του Ιορδάνου είναι η άπειρη ταπείνωση και συγκατάβαση του Κυρίου, είναι η σμίκρυνση του άπειρου Θεού που δέχτηκε ως σαν ένας κοινός θνητός να βαπτιστεί στον ίδιο ποταμό που βαπτίζονται οι ένοχοι και αμαρτωλοί άνθρωποι. Ο Χριστός βαπτίστηκε ουσιαστικά για τρεις λόγους. Πρώτον, για να τηρήσει τον νόμο, αφού αυτός ο ίδιος τον έδωσε και δεν έπρεπε να φανεί παραβάτης του. Δεύτερο, για να αποκαλύψει το μυστήριο της Αγίας Τριάδος, ότι δηλαδή ο Θεός, αν και έχει μία ουσία και φύση, είναι όμως τρισυπόστατος, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Έτσι, κατά την ώρα της βαπτίσεως του Χριστού, ακούστηκε η φωνή του Θεού Πατρός, ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός ενώ ευδόκησα, που μαρτυρούσε ότι ο ευρισκόμενος στον Ιορδάνη την ώρα εκείνη είναι ο προαιώνιος Υιός του. Και την ίδια ώρα το Άγιο Πνεύμα επιβεβαίωσε την μαρτυρία του Πατρός. Εν είδη περιστεράς κατέβηκε από τον ουρανό πάνω στην κεφαλή του προαιώνιου Υιού και Λόγου του Θεού. Αυτή η φανέρωση του Τριαδικού Θεού, αυτή η Θεοφάνεια, όπως αλλιώς ονομάζεται η εορτή της βαπτίσεως του Κυρίου, έχει μεγάλη σημασία, γιατί ο ίδιος ο τρισυπόστατος Θεός φανέρωσε την θεότητα του Χριστού. Ο Θεός Πατέρας και το Άγιο Πνεύμα, σαν να παρουσίασαν στην ανθρωπότητα τον σωτήρα του γένους των ανθρώπων. Κατά τους πατέρες της Εκκλησίας μας, η εμφάνιση του Αγίου Πνεύματος ως υπεριστερά μας υπενθυμίζει τον κατακλυσμό του Νόε, τότε υπεριστορά που έστειλε ο Νόε έξω από την Κιβωτό, επέστρεψε έχοντας στο ράμφος της κλαδί ελιάς και ανήγγειλε το τέλος του κατακλυσμού με αυτόν τον τρόπο. Τη στιγμή της βαπτίσεως του Χριστού, το Άγιο Πνεύμα, ως υπεριστερά, δηλώνει την λύση του κατακλυσμού της αμαρτίας. Δεν είχε στο ράμφος του κλάδος ελέας, αλλά υποδείκνυε το έλεος του Θεού, που είναι ο Χριστός, ο αγαπητός Υιός του Πατρός. Ο τρίτος λόγος για τον οποίον βαπτίστηκε ο Θεάνθρωπος Χριστός
στον Ιορδάνη ποταμό είναι για να θεσπίσει το μυστήριο του βαπτίσματος, για να μας δώσει τον τύπο του δικού μας βαπτίσματος, που είναι τέλειο βάπτισμα και γίνεται με είδωρ και πνεύμα Άγιο, και απαλλάσσει τον άνθρωπο από τις αμαρτίες, καθαρίζει την ψυχή από τα πάθη και χορηγεί το Άγιο Πνεύμα. Το βάπτισμα θεωρείται εισαγωγικό μυστήριο, γιατί εξαλείφει το προπατορικό αμάρτημα και μας εισάγει, μας ενσωματώνει στην Εκκλησία, που είναι το θεανθρώπινο σώμα του Χριστού και μας καθιστά μέλη Του. Και ως μέλη πλέον της Εκκλησίας μπορούμε να κοινωνούμε τον ίδιο τον Θεό. Στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας μπορούμε να κοινωνήσουμε το σώματος και του αίματος του Χριστού και να θεώσουμε την υπόστασή μας, να γίνουμε Υιοί Θεού κατά χάρη και κληρονόμοι των αιωνίων αγαθών. Χωρίς το βάπτισμα το χριστιανικό, με τις τρεις καταδύσεις και αναδύσεις του βαπτιζομένου στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, δεν εξαλείφεται το προπατορικό αμάρτημα και δεν υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής στο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας, και επομένως δεν υπάρχει σωτηρία και ουρανών κληρονομία. Πέραν όμως από τους τρεις αυτούς λόγους, ο Χριστός με την βάπτισή Του τον Ιορδάνη ποταμό αγίασε και τα νερά. Γι' αυτό και την ημέρα των Θεοφανίων τελούμε την ακολουθία του αγιασμού των υδάτων, που σε λίγο θα τελεσιουργήσουμε. Έτσι, με τον αγιασμό πάβει να είναι νερό πτώσεως και γίνεται είδωρα ανακαινήσεως, αφού ενώνεται με την άκτιστη χάρη του Θεού. Στην πατερική παράδοση, το γεγονός της βαπτίσεως του Χριστού στον Ιορδάνη ποταμό σχετίζεται με τη θαυμαστή διάβαση των Ισραηλιτών δια της Ερυθράς θαλάσσης, όπως με τη θαυματουργική ενέργεια του άσαρκου λόγου δια του Μωυσέως καταποντίστηκαν οι Αιγύπτιοι και ελευθερώθηκαν οι Ισραηλίτες. Έτσι και εδώ, με τη δύναμη του βαπτιστέντος στον Ιορδάνη ποταμό σε σαρκωμένου λόγου του Θεού Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, συντρίβονται οι δαίμονες και ελευθερώνεται ο άνθρωπος από τον νόμο της αμαρτίας, της φθοράς και του θανάτου. Με τη δύναμη του σεσαρκωμένου λόγου, του ενανθρωπίσαντος Υιού του Θεού, ο άνθρωπος αναγεννάται και αποκαθίσταται στην προπτωτική ζωή και ακόμη πιο ψηλά. Χριστιανοί μου, με τη βάπτισή Του, ο Χριστός φώτισε το γένος των ανθρώπων και Του άνοιξε τον δρόμο της λυτρώσεως, της ανακαινήσεως και της αιώνιας ζωής. Γι' αυτό και η σημερινή ημέρα λέγεται και η μέρα των φώτων, όπως την χαρακτηρίζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Με τη βάπτιση του Κυρίου και την διακήρυξη του Θεού Πατρός και την επιβεβαίωση του Αγίου Πνεύματος είδομεν το φως του αληθινών, ελάβομεν πνεύμα επουράνιο, εύρουμεν πίστην αληθή, αδιέρετον τριάδα προσκυνούντες, αυτιγάρ ημάς έσωσε. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός φανερώνεται σήμερα και ομολογείται στους ανθρώπους ως Υιός του Θεού, λυτρωτής και σωτήρας, πηγή της χάριτος και της αλήθειας, αληθινόν φως που δωρίζει σε όλους τον φωτισμό και τέλεση ουργή
την ανακαίνιση και τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους από την αμαρτία, τον διάβολο και τον θάνατο. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας καλεί σήμερα σε λατρευτική προσκύνηση του Θείου μας Λυτρωτή. Φως εκ φωτός έλαμψε το κόσμο, Χριστός ο Θεός ημών, ο επιφανής Θεός, τούτον λαοί προσκυνήσουμε. Ας ανοίξουμε λοιπόν και εμείς τις πόρτες της ψυχής μας, για να εισέλθει και να κατοικήσει σε αυτές ο Χριστός, που είναι το φως της θεογνωσίας, και να ανοίξει τους οφθαλμούς της διάνοιας μας και να μας γεμίσει από σοφία και σύνεση, ώστε η ζωή μας να κυριαρχείται όχι από το σκοτάδι του μίσους, αλλά από το φως της αγάπης, όχι από την υπερτροφική επικράτηση του εγώ, αλλά από την ταπεινοφροσύνη, όχι από τον φόβο του θανάτου, αλλά από την ελπίδα της Αναστάσεως. Ας είναι για τον καθένα μας τα φετινά θεοφάνεια αφετηρία για μια αληθινή πνευματική αναγέννηση, γιατί μόνο έτσι θα καταστούμε άξιοι της αγάπης και της αιώνιας Βασιλείας του Θεού, αλλά και στην παρούσα ζωή ο επιφανής Θεός θα φανεί επιοικής και θα δικαιώσει τις ελπίδες και τις προσδοκίες μας, και σύντομα η ακροτηριασμένη σήμερα πατρίδα μας θα λυτρωθεί από τα δεζομά της. Μόνο έτσι ο βαπτιζόμενος σήμερα Σωτήρας Χριστός θα φανεί ήλαιος και θα μας απαλλάξει με τη δική του παντοκρατορική προσταγή και θεϊκή εξουσία από την οδυνηρή δοκιμασία της επάρηθας και θανατηφόρας πανδημίας του κορονοϊού. Αμήν.